θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο και ολόκληρον το κομμάτι του, γιατί είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ειδωθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και θέσεις. Η συζήτηση ήταν αρκετά επικοδομητική. Είναι κάτι το οποίο επιδίωκε και ήθελε η Επιτροπή. Δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε την ΕΔΕΚ ότι χρειαζόμαστε σαν Επιτροπή βοήθεια. Επιπρόσθετα, η ΕΔΕΚ μας έχει δώσει και αθλητικό μανιφέστο, το οποίο αφορά ουσιαστικά τα δρόμενα τα δικά μας και το οποίο θα μελετήσουμε στην πορεία για να δούμε τι μπορούμε να υιοθετήσουμε και τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Εξηγήσαμε στον πρόεδρο του Συνεδριστικού Κόμματος ΕΔΕΚ ότι όντως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα αυτό ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Δεν μπορεί και δεν θέλει να σταματήσει. Συγκροτηθήκαμε εμείς πριν ακριβώς 8 μήνες σε μια προσπάθεια να το σταματήσουμε. Και η επιδίωξη μας θα είναι αυτή. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκω σύμμαχους την πολιτική ζωή του τόπου, τα κόμματα. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά το πόσο ζεστά μας εδέχθηκε αυτός ο χώρος και πόσο θέλει να μας βοηθήσει. Εμπιστευόμαστε πλήρως όσα μας έχει αναφέρει μέσα ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ και θα έχουμε συνεχή επικοινωνία μόνο και μόνο για το καλό του ποδοσφαίρου και του τόπου. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαχαραλάμπους και τους συνεργάτες του για αυτήν την πάρα πολύ σημαντική και ελπίζω επικοδομητική συνάντηση την οποία έχουμε. Η εξυγίανση του Κυπριακού ποδοσφαίρου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους πολιτικούς φορείς και για την κυβέρνηση. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένας σημαντικός πρεσβευτής για την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό και θα πρέπει από την πλευρά τη δική μας, πέραν από το να το προστατεύσουμε, να το προασπίσουμε, διαμέσου ακριβώς αυτής όλης της προσπάθειας που καταβάλλεται από την συγκεκριμένη αρχή, αποκαθίσταται αφενός μεν το «ΕΒ αγωνίζεστε», που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, να φύγουμε δηλαδή από τα στημένα παιχνίδια και να πάμε πραγματικά σε αυτό που αξίζει, αλλά την ίδια στιγμή προστατεύουμε και θωρακίζουμε την κρατική υπόσταση, την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της δημοκρατίας εις των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χώρο. Γι' αυτό, από την πλευρά της ΕΔΕΚ, στον κύριο Παπαχαραλάμπους και στους συνεργάτες του, δώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες έχουμε ζητήσει να τις μελετήσουν, να τις αξιολογήσουν και να τις αξιοποιήσουν όπως αυτοί καλύτερα θεωρούν. Εμείς, για ακόμα μια φορά, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην εξυγίαση του Κυπριακού ποδοσφαίρου ή στην αποκατάσταση της ισοτιμίας, της ειλικρίνειας, του «ΕΒ αγωνίζεστε», για χάρη ακριβώς του αθλητισμού, για χάρη της Κυπριακής Δημοκρατίας.